μόλις μιλούσα και είπα την εξής συμβουλή. Όπου πάτε και όπου έρθετε να φωνάζετε ότι ο Αντίχριστος ήρθε και να προσέχετε να μην πάρετε καμιά κάρτα. Προσέχετε μην σας πέσει στην παγίδα. Αυτό να φωνάζουμε για να ξυπνήσει ο κόσμος. Διότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τι μας. Οι μέρες που ερχόμεθα θα είναι τόσο πονηρές, είναι τόσο κακές που δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να μαζέψουν όλον τον κόσμο και να τον υποτάξουν. Μέσα στις εργασίες, μέσα στις κυβερνητικές θέσεις, μέσα στα όλα θα πάρει αυτά πρώτα και μετά θα αρχίσει για τον κόσμο. Και αλίμονον σε εκείνους οι οποίοι θα πέσουν στα δίχτυα του σατανά. Παιδάκια μου, πιο δύσκολος καιρός από τούτο δεν υπάρχει άλλος. Κάτι είπα σήμερα από το Θείο Κήρυγμα. Προσέχετε, μη φύγετε την ημέρα της Αναστάσεως, τουλάχιστον όσοι είστε εδώ. Δεν φεύγουμε. Εμείς ποτέ. Τουλάχιστον πριν 10 χρόνια. Δεν πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε μέχρι το ανάπεσμα. Δεν γίνεται. Στην λειτουργία όχι. Πρέπει να μείνουμε. Μόνο που ο Χριστός αρέσει την κομπανά και πάνε για φαγητό. Ο Χριστός αρέσει, λες, κάποιοι αναστεί το Θεό και διασκορπιζεί τους αναστεί και φυγιά τους από προσώπο. Οι μισούντες αυτών. Είμαστε στους μισούντες αυτών. Μα παίρνεις τη θέση του Ιούδα. Αυτό είναι. Όταν σηκώνει το βράδυ η Ανάσταση, θα τελειώσει. Μέχρι να σχολάσει η διαλειτουργία, είναι αυτό. Το Χριστός Ανέστη αρχίζει η διαλειτουργία. Βέβαια. Είναι έναξη του όρθου. Έναξη του όρθου. Και μένει ο ιερεύς μόνος του, μένει ο επίτροπος, μένει ο ψάρτης και τελειώνει. Οι άλλοι πού πήγανε? Πήγανε να φάνε μαγειρίτσα. Αχ, αυτή η μαγειρίτσα. Αυτή η μαγειρίτσα θα τη στερήσει ο Θεός για να καταλάβουμε πού πήγαινε. Όχι, και το φοβερό είναι ότι επί 40 ημέρες δεν νηστεύουνε. Δεν νηστεύουνε. Και νηστεύουνε μόνο όταν θα πάει να πιάσει ένα αρνί να το βάλει στον ώμο και να πηγαίνει. Πηγαίνει. Πού πάει εσύ, βρε εσύ? Τι θέλει να δείξεις ότι ανίστευες ως τώρα και τώρα πηγαίνεις, εφόσον δεν ανίστευσες ποτέ σου. Ακούμε νηστεία και αντί να κάνουμε νηστεία, τρώμε και χορεύουμε και αγαπάμε. Εδώ έχουν βγάλει από σόγια, λέει, κοιμά από σόγια. Τυρί, όλα αυτά δηλαδή νηστεύουν και δεν τα τρώμε όλα, απλά είναι νηστίσιμα. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Ναι, βέβαια. Μπορεί σόγια να είναι, αλλά δεν πρέπει να επιδιώκουμε εκείνο που μας αρέσει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Πρέπει να πάμε εκείνο που ό,τι, ναι, ό,τι σου αρέσει, ναι. Ό,τι σου αρέσει, όταν έρθει η νηστεία, ό,τι σου αρέσει πρέπει να το σταματήσουμε. Ακριβώς. Αυτό θα είναι η νηστεία. Δηλαδή βρίσκεις έναν και σου λέει πίνω μόνο καφέ. Πόσους καφέδες, 4-5 καφέδες την ημέρα. Τούτους να τους κόψει να μην πίνει. Ο άλλος ο οποίος καπνίζει. Καπνίζει, ναι. Θέλει να πεις ότι νηστεύεις, σταμάτησε αυτό που αγαπάς. Από πολύ πολλά πράγματα που μας λέτε όμως, από προσωπική εμπειρία δεν τα ξέρουμε. Εδώ που μας τα λέτε, τότε θα μαθαίνουμε σιγά. Για αυτό που είχατε πει την άλλη φορά με το καρναβάλι, ότι είναι τη στιγμή ναι, που έδιωξε ο Θεός. Πολλά πράγματα ενώ θεωρούνται δεδομένα, δεν τα ξέρουμε. Δεν μας ναι, θέλω να πω. Μπορεί να φταίμε και εμείς δηλαδή, που, αλλά δεν τα ξέρουμε. Να τώρα αυτό με τη μαγειρίση μου, ούτε καν το ήξερα. Και σε ανθρώπους που ξέρω ότι νηστεύουν για τα λιώ, αμφιβάλλω το ξέρω. Είναι δηλαδή ότι άλλο να το ξέρεις και να το κάνεις, εκείνο το χειρότερο. Ναι. Γι' αυτό λέει ο Θεός, λαλείται, λέει, και μη σιωπάτα. Αυτά είναι για μας όμως. Μιλάτε, λέγει, μιλάτε και μη σιωπάτε. Ένα να σωθεί, αυτό είναι.
Αν μιλάγανε οι ιερείς σε όλη την Ελλάδα τόσα χρόνια, δεν θα είχε πάρουν σκοτάδι. Χρειάζουμε στην άγλου κόσμο να βρούμε έναν παππού να ακούσουμε για το κάτω του Χριστού ή να βρούμε κανένα βιβλίο και να πούμε ωραία βρήκαμε το θησαυρό. Ναι, έτσι βέβαια. Επήγα σε μια εκκλησία. Κοντά στην Αθήνα. Να λειτουργήσω. Μου φέρανε κάτι άρθρους, αυτούς που είναι στους φούρνους. Για πρόσφορο. Ναι, έφυγα και εγώ στη Σάκηφθο άρτο για πρόσφορο και μου είχαν εντύπωση. Λέω ρε παιδί μου, άρτο με γλυκάνισο και με. Πώ φτιάχνουμε δηλαδή το τσουρέκι να είναι το πρόσφορο. Πρώτο, λέω παιδάκια μου, εσεί είστε νοικοκυρές. Νοικοκυρά γυναίκα, δεν μπορείτε να κάνετε ένα προσφοράκι και να το βάλετε στην κουζίνα σε να το ψήσετε και να το φέρετε. Εγώ κάνω παππού, γιατί δεν αμφιέρω. Αλλά πρέπει να έχεις καθαρό μέρος που είναι, να είναι μόνο για το πρόσφορο. Να έχεις μόνο το κουτάκι που θα το βάλεις μέσα για να γίνει στρογγυλό και την ώρα που κάνεις το πρόσφορο σου πρέπει ή δυνατόν, αν έχεις τίποτε, να κάνεις πάντοτε την παράκληση της Παναγίας. Να μην μένει το μυαλό σου αλλού. Υπάρχει και ειδική προσευχή. Και το Πατερνόν και τα λοιπά, αλλά η παράκληση της Παναγίας είναι για να σε βοηθήσει. Λέω, δόξα σε το δείξατε, πόσο προσευχούλες βγόντε και στο ζυμούν και λέω. Όχι, υπάρχει προσευχούλες στο Σεπετό, οι μοναχές έχουν δίδαση. Λοιπόν, όταν τους είπα αυτό, τους είπα και το άλλο. Πιάνεις από αυτό το νάρτο, τον οποίο έπιασες από το φούρνο. Πρώτο. Αυτός που τον εζήμασε τον άρθρο είναι καθαρός. Δεύτερον, την ώρα που τον εζήμανε, αν εβλασφημούσε και τον πιάνεις εσύ και πας. Πολλά ερωτήματα. Διότι μπορεί αυτός να μην πιστεύει σε τίποτα. Εσύ την πας και το Πάσχα. Νομίζω ότι έκανε τον καλά και δεν έχει κάνει. Και με προζύμι. Με προζύμι, όχι με μαγιά. Ναι, με προζύμι από το Σταυρό. Εντάξει, με προζύμι, όχι με παγιά. Με μαγιά. Με μαγιά. Ήθελε να παραγγείλει άρτου σε φούρνο Ιεχωβά. Ιεχωβά. Φούρνος Ιεχωβά. Φούρνο που είχε ο Ιεχωβά. Να μην πάει καθόλου. Είναι στους Ιεχωβά. Από τον καιρό που αναστήθηκε ο Χριστός μας, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ενεμάζεψαν όλες τις αιρέσεις, όλη την άρνηση εναντίον του Θεού. Δεν πιάσει να λέγει, λέει, πατέρες. Λοιπόν, έχει μία προσευχή αυτές τις μέρες που κάνουμε στην εκκλησία και αν τη μάθετε και τη λέτε απ' έξω, είναι πολύ καλή. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε με το ωραν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδερφό. Εάν το μάθετε τούτο και το λέτε κάθε βράδυ που είναι ο εσπερινός των ημερών αυτών, είναι μεγάλη ευλογία από το Θεό, διότι θα σε φωτίσει ο Θεός με τις πολλές φορές που το λέεις, να καταλήξεις και στην τήρηση αυτών που λες. Γι' αυτό να παρακαλούμε τον Θεό μας, διότι είναι οι μέρες τέτοιες, προετοιμάζει ο Θεός μας το παιδί του να φτάσει τα πάθη του τα Άγια.
Για τούτον ακριβώς που λυπούμε, που το είπαμε σήμερα που φεύγουνε, εφόσον μία εβδομάδα τα λόγια τα οποία έχει η Ορθοδοξία μας και τα λέγει, δεν υπάρχει σε καμία άλλη θρησκεία του κόσμου. Και μετά από εμάς είναι ο Πάπας. Αυτός δεν έχει τούτα τα λόγια που, λέμε, που λέγει η Ορθοδοξία. Ξέρετε ότι είπε φανερά ότι αν είχα εγώ, λέγει, το Πεντηκοστάριο μετά από την Ανάσταση του Χριστού που έχετε εσείς, θα έκανα τον κόσμο όλων παπικούς. Τέτοιον πλούτον έχει η Εκκλησία και δεν τα γνωρίζουμε, δυστυχώς. Δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα επαναλαμβάνουμε, δεν τα λέμε. Ο Πάπας δεν έχει τίποτε να δείξει. Γύμνωσε όλους τους οπαδούς του. Έκανα μια ημέρα μια βάφτιση και είχα από αυτούς τους καθολικούς και παρακολουθούσα. Τους είδα και κλαίγανε. Τρέχαν τα μάτια τους. Λέω, γιατί κλαίτε? Διότι εμάς, λέγει, δεν μας έχει αφήσει τίποτε, λέει ο Πάπας. Πού να δουν βάφτιση την οποία. Κάθισαν και έβλεπαν πως σαν πεινασμένα πλάσματα πραγματικά επινούσαν την αλήθεια. Εμείς τα έχουμε και δεν τα εκτιμούμε. Συνάντησα όμως καθολικούς οι οποίοι είναι που πιστεύουν πολύ, πάρα πολύ. Επί παραδείγματι να σας πω με ένα παράδειγμα το οποίο το είδα. Στην Εκκλησία δεν πηγαίνει καμία γυναίκα καθολικιά χωρίς μαντιλάκι. Καμία. Όπως και στη Ρωσία τώρα που μιλούμε, όλες οι γυναίκες έχουν πάντοτε το μαντιλάκι στο κεφαλάκι τους. Μου έφερα μία φωτογραφία από τη Ρωσία από μέσα στην Εκκλησία και είχε μερικές που δεν φορούσαν μαντιλάκι και ήταν από την Αθήνα, παρακαλώ. Από τους Έλληνες, που τους δώσαμε την πίστη, τους δώσαμε την πίστη, την τηρούν και εμείς δεν την τηρούν. Το λοιπόν, βρισκόταν στην πόρτα ο νεοκόρος. Μπαίνει μέσα, καθολικιά, παρακολουθώ εγώ όλη τη σκηνή, μπαίνει μέσα στην εκκλησία και μόλις μπήκε μέσα στην εκκλησία, δεν σταμάτησε ο κόρος και τη λέει το μαντιλάκι σου. Α, το λέει, με συγχωρείς. Συγχώρεσε με, το λέει. Και βγαίνει έξω και ψάχνει τη τσάντα της, αν υπάρχει το μαντιλάκι, δεν υπάρχει. Και πήγαινε στο σπίτι της, το έβαλε το μαντιλάκι και ήρθε στην εκκλησία. Εμείς, εάν πούμε μιας γυναίκας το μαντιλάκι σου, διώξετε τον κόσμο από την εκκλησία. Το διώχνετε από την εκκλησία. Να μπείτε όπως θέλετε. Να μπείτε όπως θέλετε. Τα συνθήματα τα οποία δόθησα. Έκανα μία βάπτιση και ήταν η πρώτη φορά που βρήκα λίγο χρόνο και κάθισα στην είσοδο που μπαίνανε μέσα στην εκκλησία. Σε μια στιγμή βλέπω ένα κοριτσάκι τουλάχιστον πάνω στα 17-18, τελείως γυμνό. Λέω, παιδί μου, πού πας? Στην εκκλησία. Ποια είναι εκκλησία, λέω. Έτσι μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Άντε, παιδάκι μου, πήγαινε να αντιθείς. Έφυγε αυτό. Και με πλησιάζει κάποιος. Μου λέγει, παππούλη, ο Θεός να κόβει από τα χρόνια τα δικά μου να σου δίδει. Διότι παρακολούθησα τώρα κάτι και μου έκανε μεγάλη ευχαρίστηση. Είμαι ο πατέρας αυτού του κοριτσιού, λέγει, που τσακώθηκα στο σπίτι. Πού πας, παιδάκι μου, με τέτοια στόλη, πού πας? Εσύ να σιωπάς, του λέει. Βέβαια, σιωπά.
δεν έχει θέση ο πατέρα να συμβουλεύσει. Εσύ είναι σιωπάς, του λέει. Το λοιπόν, έκανες καλά, μου λέει, που την έδιωξες, ίσως σου φρονιστεί κιόλας. Αυτά είναι τα χάλια μας. Έπειτα περιμένουμε να μας ευλογήσει ο Θεός. Ποιος Θεός θα μας ευλογήσει? Όταν λέει στόμεν, ευλαβώς εν οίκω Θεού ημών. Εδώ που τελεσιουργούνται τα μυστήρια του Θεού, μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία, η μια γυμνή, η άλλη με τα παντελόνια, η άλλη δεν ξέρω με τι. Βαμμένη μέχρι και πάνω. Άσε, εκείνο το βάψιμο πλέον μπορεί να πάει στο κομμωτήριο το Σάββατο το βράδυ, να χτενίσει τα μαλλιά της και όλο το βράδυ να μην κοιμηθεί πάνω στο κομμωτήριο. Μην το χαλάσει. Μην τα χαλάσει. Για να πάει την επομένη είναι στην εκκλησία να προσευχηθεί. Προσεύχεται ή πάει να δείξει τα μαλλιά της. Αχ, παιδάκια μου. Πάτε, θέλω να σας πω κάτι που άκουσα, που μου είπαν, εγώ δεν το είδα. Στη Λιβύη, όταν άρχισα, στην Αίγυπτο, ναι, συγγνώμη, στην Αίγυπτο, τα μπερδεύω. Στη Λιβύη δεν το έλεγε, ήταν πριν. Φανερώθηκε, λέει, μέσα στην τηλεόραση, το είδανε, άνθρωποι, ότι ένα άλογο, λέει, κοκκινοπό, πράσινοπό. Πράσινο, κίτρινο. Λοιπόν, ναι, και είπαν ότι είναι από τις αποκαλύψεις αυτά. Θα κάνω παρέμβαση όμως, για να πληρωθεί εσπιγμένο. Το συγκεκριμένο κυκλοφόρησε, το συγκεκριμένο βίντεο είναι στο ίντερνετ. Όχι, δεν είναι το ίντερνετ. Ήταν στο ίντερνετ, το στείλανε στο γιο μου και το έστειλε κάποιος μοναχός από τη Μονή Εσφυγμένο, το συγκεκριμένο βίντεο. Τι έδειξε. Είπαν ότι ξεκινήσανε, λέει, τα σφραγίδες, τα κόκκινα, άσπρα, άλογα, λέει, τα κίτρινα, τα μαύρα που μπαίνει μέσα, η αποκάλυψη, τα τέτοια. Όλα αυτά, τα μαντούτα μου, όλα αυτά θα παρουσιαστούν. Γι' αυτό εγώ σας λέω όπου πάτε και όπου σταθείτε, να φωνάζετε, να ξυπνήσει ο κόσμος, τουλάχιστον έστω και ένας, να ακούσει μια λέξη καλή. Τι να λέμε, τι να λέμε. Ήρθεν ο Αντίχριστος. Δεν λέτε, κάθε μέρα, κάθε μέρα αποκαλύπτει και κάτι για τον Αντίχριστο. Κάθε μέρα. Είναι σωστό αυτό, είναι αληθές. Ότι ήταν αυτό το πράγμα, το άλλο. Προσέξτε. Όχι, προσέξτε να δείτε. Η τηλεόραση και στην Αμερική έδειξαν πάνω από τον ναό των. Όχι, τον ναό των. Του Ομάρ. Των Αγαρινών. Εκείνο που λέγεται. Του Ομάρ. Αυτό θέλετε. Τέμενο στο Ομάρ. Τον έχουν ναό δικό του. Αυτό θέλω να ρίξουν ξεπερδέψουν. Λοιπόν, τι έδειξε. Έδειξαν μία σφαίρα ολοφότινη η οποία κατέβηκε πάνω ακριβώς από αυτό το τέμενο. Δεν είναι ψέμα αυτό, το έδειξαν τηλεοράσεις παντού. Και αυτή η σφαίρα που έμεινε πάνω από εκείνο το τέμενο, μετά εξαφανίστηκε σαν σρτ και χάθηκε. Τι είναι αυτά που βλέπουμε? Όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία ακριβώς προμηνύουν κάτι φοβερό να έρθει πάνω μας. Ποιος είναι εκείνος που τα πιστεύει να προσέχει? Ποιος είναι εκείνος που τα λέει για να ακούσει ο κόσμος? Κι όμως οι περισσότεροι ξέρεις τι λένε. Έλα, αυτά γινώσατε, οι σεισμοί γινώσατε, τα τσουνάμια εκεί κάπου έπνιξε τον κόσμο γινώσατε, ο πόλεμος γινώσατε, πού είναι τα σημάδια του Χριστού, είναι αυτά λέει για τον Θεό Αντίχριστος, είναι τα σημάδια που είπε στους μαθητές, ποια είναι τα σημάδια σου κύριε Ωραία. Υποκριτά λέγει ο Θεός, υποκριτά λέει. Τα σημάδια του ουρανού τα βλέπετε λέγει και όταν μαζευτούν τα νέφη λέτε ότι θα βρέξει. Τούτα τα σημάδια που σας δίδω εγώ δεν τα βλέπετε λέγει. Τα σημεία των καιρών, δεν τα βλέπετε λέει. Πρώτα, τώρα ήρθε το νούμερο του Αντιχρίστου, το 666, κυκλοφορεί. Τότε μπορεί να γινόντουσαν στις σημεία. Δεν υπήρχε ποτέ. Ποτέ δεν υπήρχε αυτό. Τώρα γιατί βγήκε. Γιατί βγήκε αυτό και βλέπεις υπάρχουν και αυτά τα άλλα τα φοβερά. Θα τους φραγίσει με εκείνον το. Το αυτό που βάζουν πάνω τους. Τατουάζ. Με ακτίνες λέιζερ λέει. Με το θα κάνει τατουάζ.
Θα βάλουν μέσα το μικροτσίπ μέσα στην πλάτη, να βλέπεις ολόκληρη την γυναίκα να είναι με αυτά τα τατουάζ, να βλέπεις, να μην πω τίποτε άλλο. Και στην Αθήνα ξεκινήσανε σφράγισμα τα μωρά στο λιτό και στο μητέρα. Στο ποπό, στο αριστερό μέρος το ποπό. Τώρα ξέρει και η Ελληνίδα, πάρα πολύ να μαρκάρουνε για να μην τα χάνει η μητέρα, λέει. Και πώς ενδιαφέρονται, για παιδιά τον άνθρωπο. Για ευκολία. Για ευκολία και προστασία. Πάει, τελείωσε. Σας λέγω ότι φτάζει το σημείο. Γιατί χρησιμοποιούν για το χρηματιστήριο τη λέξη ναός και δεν κάνουν κάτι οι ιερωμένοι, να κόψω αυτή τη λέξη από εκεί. Ναός του χρήματος. Τα παιδιά ακούν τη λέξη ναός. Αυτοί πιστεύουν στο χρήμα, γι' αυτό. Είναι λάθος. Έτσι το βλέπω. Είναι πολύ λάθος. Να αποκαλούν το χρηματιστήριο ναό. Τα παιδιά ακούει ναός. Και ναός, πάμε στο ναό την Κυριακή και ακούει ναό. Και σημαίνει σύγκρουση. Θα πούμε στα παιδιά ότι αυτοί πιστεύουν το χρήμα σαν ναό. Σαν Θεό, πώς το λέμε. Θα επεμβαίνουμε και να λέμε παιδάκι μου, αυτοί λένε ναό, εμείς λέμε εκκλησία. Όταν ακούσεις εκκλησία, να γίνει ναός του διαβόλου, πες. Και εδώ είναι εκκλησία του Χριστού. Τίποτε άλλο, τι να κάνουμε. Εφόσον πηγαίνει, έρχεται το μωρό από το σχολείο, έρχεται το μικρό το παιδάκι που πηγαίνει στο δημοτικό. Έρχεται και φωνάζει, «Μαμά, σήμερα άκουσα ένα ωραίο πράγμα». Τι άκουσες, παιδάκι? «Ότι γεννηθήκαμε που τον πήθηκο». Κι όσο το είπε, παιδάκι μου, η δασκάλα λέει. Και εκείνη από τον πήθηκο είναι. Λοιπόν. Ναι, και βιολόγος που δίδασκε στο χρηματιστήριο την απείλησε το αφεντικό της ότι αν δεν κάνεις το μάθημα χριστιανή πιστή και είπε στα παιδιά αυτά που λέει εδώ το βιβλίο σε αυτό το σημείο είναι λάθος. Και της είπε εσύ θα κάνεις το μάθημά σου σύμφωνα με αυτό που λέει προτιμώ να παραιτηθώ και να μην με πληρώνεις παρά να πω στα παιδιά εγώ μέσα από μένα αυτό. Εγώ δεν θα το πω. Ελπίζομαι ότι ο Παναγαθός Θεός με αυτές τις λίγες αυτές ψυχές που βρέθονται να μας σώσει. Όταν από τις πέντε πόλεις ζητούσε πέντε άτομα ο Θεός, εδώ με τη χάρη του Θεού μας υπάρχουν, όταν έκανα αγρυπνίες, θυμούμε στον Άγιο Γεώργιο και έβλεπα εκείνα τα παιδάκια, τα ματάκια τους να είναι τόσο καθαρά, να μην έρχεται ύπνος στα ματάκια τους και να γονατίζουν χάμω. Και να παρακαλούν, λέει ο Θεός, για αυτά τα παιδάκια θα μας σώσει. Έχει γονείς που τα διαπαιδαγωγούν και τους δίδουν ορθήν κατεύθυνση, τους δίδουν ορθά πράγματα. Δεν είναι όλοι. Ευτυχώς, για αυτά τα παιδάκια ο Θεός θα μας σώσει, θα σώσει την Ελλάδα του ο Θεός. Τα παιδάκια του, διότι όσες αμαρτίες και αν έχουμε, πάντοτε πηγαίνουμε στον Χριστό μας για να μας ευλογήσει. Και όταν βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση, τους βλέπεις και μαζεύονται όλοι και πηγαίνουν γονατιστοί στο Θεό. Βέβαια, δεν πρέπει την ώρα που έχουμε ανάγκη να φωνάζουμε τον Θεό, αλλά πάντοτε. Διότι όταν έχεις ανάγκη με φωνάζεις και όταν δεν έχεις ανάγκη με βλασφημίες. Αυτή η βλασφημία πού να πάει? Πού να πάει αυτή η βλασφημία που μπαίνεις μέσα στα στρατόπεδα και δεν ακούς τίποτε άλλο παρά μόνο μία βλασφημία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έρχονται τα παιδάκια μου που έχω και πηγαίνουν στο στρατό για να εκτελέσουν το καθήκον τους και έρχονται και μου λένε «Παππούλη μου, δεν ακούς τίποτε άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ να βλασφημούν τον Χριστό, την Παναγία μας, τον Τίμιο Σταυρό, τα Ιερά και τα Θεία». Είχα ένα παιδάκι που πήγαινε στο στρατό και είχε δυο φίλοι τώρα που δεν έκαναν τίποτε άλλο μόνο να βλασφημούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άνοιξε το στοματάκι του αυτό το παιδί και του λέει «Μη βλασφημείτε γιατί θα πάθετε κακό». Ορμήσε πάνω του. Λοιπόν, σε λίγο χρονικό διάστημα μετά τρεις μέρες χτυπάει το αυτοκίνητο και πάει ο ένας. Ύστερα από λίγες μέρες παθαίνει
έμφραγμα στην καρδιά, ο άλλος και πάει γι' αυτό. Το λοιπόν, πού πάνε αυτά τα δύο ψυχές. Θάνατος, η διασκουμία, θάνατος λέει η γέννητη. Σκουλασφημία. Φάρμακο. Αυτό που διάβασα πρόσφατα, για το, την άφηξη του Αντίχριστου. Ότι ο Αντίχριστος λέει έχει γεννηθεί ήδη, ότι υπάρχει, είναι σε ηλικία 31 χρόνων. ζει στην Αυστραλία, το όνομα αυτού είναι David. Δαβίδ. Ναι. Λοιπόν, είναι οικονομολόγος. Ξέρει 8 γλώσσες. Ξέρει 8 γλώσσες. Εντάξει, και προορίζεται, είναι το άτομο το οποίο τον προωθεί το λόμπι. Ναι. Έτσι, και προορίζεται για τον επόμενο κυβερνήτη της Αμερικής μετά τον Ομπάμα. Μα εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αυτό είναι εξυπνότερος άνθρωπος. Είναι από τη φυλή του Δαν, των Εβραίων. Και δεν λέει ότι σε ποια ηλικία. Εγώ έχω διαβάσει άλλο. Και το λέω αυτό επειδή είπατε, ας πούμε, ότι να διακηρύττουμε στον κόσμο ότι ο Αντίχριστος... Μιλάτε όσον μπορείτε πιο πολύ, μιλάτε και λέγετε, να λέγετε ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Ήρθε. Αυτό τούτα. Συγκεκριμένα δεν μπορούμε να πούμε. Συγκεκριμένα δεν μπορούμε. Όχι, σαν άτομο όχι. Δεν μπορείς να λέμε, αλλά θα εμφανιστεί σαν άτομο λέει η γραφή. Εγώ έτσι διαβάσει αυτό το βιβλίο, ένα αποκαλυπτικό βιβλίο. Απλά επειδή ξέρω ότι θα έρθει, το λέω από τώρα ότι θα έρθει να πιστούνται. Το 62, πάτερ. 6 Δευτέρου Φεβρουαρίου του 62. Και αυτό το παρετήσανε από μία σύνοδο αστέρων. Λέει, πριν γεννηθεί ο Κυριός μας, φάνηκε μία σύνοδος και κοιτούσε προς την Ανατολή. Το 62 και γεννήθηκε ο Κύριος. Το 4 π.Χ. μάλιστα λέει. Το 62, το 6 Δευτέρου, η σύνοδος αυτή κοιτούσε προς τη Δύση. Και λέει πιθανόν να είναι τότε η γέννησή του. Δεν είναι συγκεκριμένα, συγκεκριμένα ναι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, συγκεκριμένο τίποτα. Βλέπουμε, όταν βλέπεις το σερμόν του Φρυδιού, θέλει να δεις το Φρύδι. Ναι, βέβαια. Έχει το πέρασμά του. Η ουσία μας νοιάζει. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εφόσον ήρθε το νούμερο, ο Αντίχριστος έχει έρθει. Τελείωσε η ιστορία. Πας, πας. Αυτό είναι όλο. Έστειλε τη σφραγίδα του δηλαδή. Πας ο ποιόν την αμαρτία, Αντίχριστος εστί. Όποιος κάνει την αμαρτία είναι Αντίχριστος. Ναι, κύριε. Αλλά εδώ υπάρχει μετάνοια. Να παρακαλούμε τον Θεό μας να μας αξιώσει να φτάσουμε τα Άγια, το Πάθος και την Αγία του Ανάσταση και να μείνουμε μέχρι τέλους όπου και να είσαστε. Είτε στο μοναστήρι εδώ, είτε στην εκκλησία σας, είτε οπουδήποτε είστε, δεν θα φύγετε στο μέσο για να πάτε όπως τον Ισάφ που πρόδωσε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακί. Έδωκε τα πρωτοτόκια που ήταν ευλογία από τον Θεό για ένα πιάτο φακί. Να μην πάμε να προδώσουμε κι εμείς τον Χριστό μας για ένα πιάτο φαγητού. Τηλεμαχία, βέβαια. Τίποτε. Να μείνουμε πιστοί, να ακούσουμε τον Χριστό Ανέστη, να πάρουμε την ευλογία του Θεού μας για να δούμε σιγά σιγά, αλλά τούτα τα λόγια που είπαμε εδώ, να τα πείτε και εσείς τους άλλους τους γνωστούς. Πολλές φορές τους λέμε παππούλια και μας, δηλαδή τους λέμε νηστεύουμε, ξέρουμε, σε καλεί κάποιος για φαγητό. Νηστεύεις. Μπορεί να φτιάξεις πώς θα νηστήσεις. Σου φτιάχνει, ξέρω, μπριζόλα, δεν σου φτιάχνει νηστήσεις.